Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη, μπαίνουμε μπροστά παντού για την οργάνωση της πάλης του λαού μας, για να δοθεί αποφασιστική, μαχητική απάντηση στην πολιτική που στη μια της όψη έχει την επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, στην κοινωνική ασφάλιση, στους μισθούς, στις συντάξεις, στη μόρφωση και στην άλλη όψη της την εμπλοκή στους διάφορους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρνουν τον ελληνικό λαό αλλά και τους άλλους λαούς της περιοχής μπροστά σε μεγάλους, σε θανάσιμους κινδύνους. Και αυτή η πολιτική έχει συνέχεια, γιατί συνέχεια θέλουν να έχει χωρίς ανακοπές η ανταγωνιστικότητα, η κερδοφορία των μονοπωλίων του μεγάλου κεφαλαίου. Απόδειξη ότι η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει με μεγάλη ταχύτητα την επίθεση σε όλα τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Γιατί να πρωτομιλήσουμε αλήθεια? Για το νέο ασφαλιστικό καρμανιόλα, για το φορολογικό, δηλαδή τις ελαφρύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, τις αντιδραστικές αλλαγές στην παιδεία. Την ίδια στιγμή βέβαια που συνεχίζονται οι επιθέσεις των ΜΑΤ σε διαδηλωτές, έχει καταπατηθεί το άσυλο. Ο συνδικαλιστικός νόμος περιορίζει κι άλλο παραπέρα τα εργατικά δικαιώματα και είναι έτοιμα τα σχέδια και για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Απόδειξη πως η εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής πάει χέρι-χέρι και με τον αυταρχισμό και με την κρατική καταστολή. Το ζήτημα για το λαό είναι να πιάσει το δικό του νήμα, αυτό που μπορεί να ενώσει τους αγώνες, τις διεκδικήσεις του εργάτη, του υπάλληλου, του άνεργου, του αγρότη, του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία και επιστήμονα και να τραβήξει μπροστά. Μόνο μπροστά. Αυτός είναι ο δρόμος. Γιατί σήμερα, όσο δύσκολα κι αν φαίνονται τα πράγματα, όσο κι αν πέφτει βαριά η σκιά του αρνητικού συσχετισμού δύναμης και στη συνείδηση των ανθρώπων, όσο κι αν βαραίνουν όλες αυτές οι ανατροπές και το συνολικό πισωγύρισμα που έγινε, η αντεπανάσταση δηλαδή, οι σημερινές δυνατότητες που δίνει η ίδια η πρόοδος της επιστήμης, η ίδια η πρόοδος της παραγωγής, της τεχνολογίας, μπορεί να διαμορφώσουν ένα πολύ ανώτερο επίπεδο ζωής για όλους τους εργαζόμενους, για όλο το λαό. Γιατί σήμερα, εδώ, σε αυτή τη χώρα, που έχει τεράστιες πραγματικά παραγωγικές δυνατότητες, ικανό και έμπειρο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, τεχνικό δυναμικό, ο λαός μας θα μπορούσε να απολαμβάνει και σταθερή μόνιμη δουλειά με δικαιώματα, με αξιοπρεπείς μισθούς, δωρεάν και δημόσια αναβαθμισμένη παιδεία, υγεία, κοινωνική πρόνοια. Θα μπορούσε πραγματικά να ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες όλων. Γι' αυτό παλεύουμε με πείσμα, με επιμονή μέσα στον ελληνικό λαό, στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές, σε πόλεις και χωριά, ώστε να ενισχύεται όλο αυτό το στρατόπεδο του αγώνα, της διεκδίκησης, ώστε να ανάβουν έστω μικρές σήμερα εστίες αντίστασης σε χώρους δουλειάς και μόρφωσης, σε πόλεις και χωριά, για να μπουν στο επίκεντρο της πάλης οι δικές του ανάγκες, οι ανάγκες του ελληνικού λαού δηλαδή, και όχι οι προτεραιότητες που έχουν οι διάφοροι όμιλοι, οι στόχοι τους, που για το λαό μεταφράζονται μόνο σε μεγαλύτερη εκμετάλλευση, σε φτώχεια, σε ανασφάλεια, ακόμα και σε πολέμους. Με αγώνα, γνώση, τόλμη, αντοχή,
δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να κερδίζει έδαφος η πρόταση πάλης, η πρόταση εξουσίας που προτείνει το ΚΚΕ. Γιατί η εργατική, η λαϊκή εξουσία, όπως λέμε, ο σοσιαλισμός δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις που έρχονται στο προσκήνιο καθημερινά, προς όφελος της εργατικής τάξης όμως, προς όφελος της αγροτιάς, προς όφελος των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα όσα σοβαρά και επικίνδυνα διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες με την κλιμάκωση της τούρκικης επιθετικότητας αποδεικνύουν ότι έχει καταρρεύσει παταγωδώς η πολιτική του εφησυχασμού για τη δίθεν προστασία που μας παρέχει το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες υιοθέτησαν και βεβαίως υιοθετούν αυτή την πολιτική όλα τα άλλα κόμματα που έχουν αλυσοδέσει πραγματικά το λαό μας, τη χώρα μας, σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, ακολούθησαν την πολιτική που υπαγόρευε πως αν η Ελλάδα είναι το καλό παιδί του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, αν η Ελλάδα δίνει κάθε χρόνο 4 δισεκατομμύρια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, αν γεμίζει απ' άκρη σ' άκρη όλη τη χώρα με στρατιωτικές βάσεις, αν για παράδειγμα αναβαθμίσει τη βάση της Σούδας, η οποία όπως ξέρετε αποτελεί πλέον πολύτιμο αναντικατάστατο πολεμικό εργαλείο για τις επεμβάσεις των Αμερικάνων, των υπεριαλιστικών δυνάμεων, αν υλοποιεί βήμα το βήμα αυτούς τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς σε όλη την περιοχή, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη Συμφωνία των Πρεσπών για τα Δυτικά Βαλκάνια που τους ενέταξε στο ΝΑΤΟ, αν η Ελλάδα ψηφίζει τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, όπως αυτή της πρόσφατης συνόδου που επεξεργάζεται και απεργάζεται νέα πολεμικά σχέδια που περιλαμβάνουν πυραυλικά, συμβατικά αλλά και πυρηνικά όπλα, τότε τάχατες δήθεν θα προστατεύσει, μας λένε, τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και είναι, ειλικρινά το λέμε, τόσο μεγάλη αυτή η προστασία των δήθεν συμμάχων μας με τα βρύτετα που λέει το ΝΑΤΟ, την υποκρισία των δήθεν κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία, την ταύτιση συμφερόντων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που λένε οι Αμερικάνοι, που στο τραπέζι έχει ήδη τεθεί το ζήτημα της συνδιαχείρισης του Αιγαίου και της παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Γι' αυτό και τα επιτελεία του συστήματος θέτουν στο λαό το δίλημα τάχατε συμβιβασμός, μια υποχώρηση έστω και επώδυνη με την Τουρκία, συνεκμετάλλευση ή πολεμική εμπλοκή ή πόλεμος. Μόνο που αυτό το δίλημα, το ψεύτικο δίλημα, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα, είναι εξίσου επικίνδυνο για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού λαού, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, για την ίδια την ειρήνη. Γιατί στην περιοχή μας, στο Αιγαίο, όπως και σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπάρχουν πραγματικά πλούσια κοιτάσματα υδρογων ανθράκων, κυρίως φυσικού αερίου, τα οποία αποτελούν αυτά το μήλον ακριβώς της έρηδος ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη, αλλά και ανάμεσα σε άλλους. Συνολικά, αυτές οι πηγές πλούτου ολόκληρης της περιοχής έχουν μπει στο στόχαστρο ισχυρών υπεριαλιστικών κρατών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρωσία, η Κίνα, οι οποίες χώρες, αυτά τα κράτη, ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα βγάλει περισσότερα και ποιος θα βγει πιο κερδισμένος από τη μοιρασιά που σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο λαός μας όμως ξέρει πως αυτοί οι ανταγωνισμοί
αυτές οι αντιθέσεις μεταξύ μεγάλων οδηγούν πάντα σε πολεμικές συγκρούσεις. Τέτοιοι ανταγωνισμοί βρίσκονται πίσω από τις πολύχρονες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως στη Συρία, στη Βόρεια Αφρική, στην ίδια τη Λιβύη. Γι' αυτό και πρέπει να απορρίψει αυτό το ψευτοδίλημα ο ελληνικός λαός, να μην δεχτεί καμιά υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Όποια συμφωνία και διευθέτηση γίνει με την Τουρκία, γιατί βεβαίως και είμαστε υπέρ των διαπραγματεύσεων, αυτή πρέπει να γίνει όμως στη βάση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, από τη σκοπιά του λαού και όχι των εκμεταλλευτών του. Η απάντηση πρέπει να είναι τελικά μία σήμερα. Ενωμένοι, εργάτες, αγρότες, επαγγελματίες, μπορούμε να παλέψουμε για να απεγκλωβιστούμε από το θανατηφόρο εναγκαλισμό του ΝΑΤΟ, να δυναμώσουμε τον αγώνα ενάντια σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς για το ξύλωμα όλων των στρατιωτικών βάσεων, για να ανοίξει ο δρόμος που ο λαός μας, σε συντονισμό με τους άλλους λαούς της περιοχής, οργανωμένοι και αποφασισμένοι να επιβάλλουμε τα δίκαιά μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λαός μας που χρόνια τώρα ζει το δράμα των προσφύγων, μπορεί να καταλάβει πως όσο υπάρχουν πόλεμοι και επεμβάσεις, θα υπάρχουν και άνθρωποι που ξεριζώνονται, οικογένειες μικρά παιδιά, με μικρά παιδιά που θα αναζητούν μια καλύτερη ζωή, θα αναζητούν στον ήλιο μοίρα, μακριά από τις βόμβες, μακριά από τις καταστροφές. Στις μόριες όμως που χτίζουν και στις νέες αμυγδαλέδες που θέλει να φτιάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εδώ στην Κρήτη, για να μαζέψει τα αμάζευτα για το προσφυγικό ζήτημα και για το χειρισμό που έγινε, μπορεί να δει ο λαός μας τα τραγικά, πραγματικά και απάνθρωπα αποτελέσματα που έφερε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να δει τα αποτελέσματα της συνθήκης του Δουβλίνου, της απαράδεκτης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιδεινώνει μέρα με τη μέρα το προσφυγικό πρόβλημα. Αυτή η πολιτική ανοίγει την πόρτα στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία, όπου διάφοροι καλοθελητές θέλουν να την κρατήσουν ανοιχτή, όπως συμβαίνει σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Όλοι αυτοί, λέμε εμείς, πρέπει τώρα να απομονωθούν και εδώ στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, από τον ίδιο το λαό που εκδηλώνει καθημερινά την αλληλεγγύη του και την ανθρωπιά του. Οι εργαζόμενοι, ο λαός της Κρήτης, δεν μπορεί παρά να αγκαλιάσει τα θύματα των πολέμων, των επεμβάσεων των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, κάθε μετανάστη και πρόσφυγα, κάθε παιδί που χωρίς να το θέλει αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα του για να γλιτώσει από βομβαρδισμούς, από τον όλεθρο, από τη φτώχεια που σπέρνει στις χώρες τους αυτό το σύστημα. Και την ίδια ώρα να δυναμώσει τον αγώνα ενάντια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ελληνικών κυβερνήσεων που αυτές φταίνε που εγκλωβίζουν αυτούς τους πρόσφυγες, αυτούς τους μετανάστες στην Ελλάδα, και να παλέψουμε ενάντια στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας να κλείσουν όλα αυτά τα άθλια hot spot και να μην δημιουργηθεί κανένα νέο κέντρο φυλακή. Για να απαιτήσουμε για όσο καιρό μένουν στην Ελλάδα χώρους πραγματικής φιλοξενίας αξιοπρεπής, με υποδομές που να καλύπτουν τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, με στέγαση, με υγιεινή, με νερό και ό,τι απαιτείται για τέτοιες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι πρόσφυγες και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Για να μεταφέρονται αυτοί που ζητάνε άσυλο σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους και στη συνέχεια με πολύ γρήγορες διαδικασίες να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού τους και να μην εγκλωβίζονται εδώ στην Ελλάδα. Για να προχωρήσουν άμεσα και οι οικογενειακές επανενώσεις σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
να ληφθούν πρέπει ουσιαστικά μέτρα για τους ασυνόδευτους ανήλικους, να επισπευστούν οι διαδικασίες για την χορήγηση ασύλου σε όλους όσοι προέρχονται από χώρες πολέμων, χώρες που ζουν κάτω από κατοχή, καθώς και σε θύματα αντιδραστικών καθεστώτων. Πρέπει γι' αυτό να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις αντίστοιχες υπηρεσίες, να δοθούν άδειες σε όσους ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα χωρίς εξωθυνετικές προϋποθέσεις και ταλαιπωρία, να κατοχυρωθούν δηλαδή ισότιμα δικαιώματα. Και ασχοληθήκαμε αρκετά με αυτό το ζήτημα ακριβώς γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που επιδεινώνεται εξαιτίας της πολιτικής των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι την πληρώνουν και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και τα παιδιά τους, την πληρώνει η ΚΤΡΑ και ο ελληνικός λαός. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολλοί λένε, απευθυνόμενοι στο ΚΚΕ, ότι κάνουμε αγώνα για τον αγώνα, ότι λέμε συνεχώς όχι, ότι λέμε όχι για το όχι. Κάνουν μεγάλο λάθος, τους λέμε. Λέμε όχι στο σημερινό σάπιο διεφθαρμένο σύστημα, γιατί παλεύουμε πραγματικά για την ανατροπή του, για τη ριζική αλλαγή του. Παλεύουμε για ένα άλλο σύστημα, μια νέα κοινωνία. Λέμε επίσης όχι, για παράδειγμα, σε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα, γιατί σήμερα, στον 21ο αιώνα, ξέρουμε πως ο εργαζόμενος άνθρωπος μπορεί να ζήσει πάρα πολύ καλύτερα, δουλεύοντας λιγότερο, εκμηδενίζοντας την ανεργία, έχοντας εξασφαλισμένη την υγεία του, την πρόνοια, την μόρφωση για τα παιδιά του. Παλεύουμε για να σώσουμε ό,τι δικαίωμα μπορεί να σωθεί, με το βλέμμα στραμμένο στο τι θα μπορούσε να έχει ο λαός μας πραγματικά, στη δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο του, στην υγεία του, στην πρόνοια, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, αν όλη αυτή η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνικής, της παραγωγής, κατευθυνόταν πραγματικά και δούλευε για την υπηρεσία του λαού, για την υπηρεσία να ήταν στην υπηρεσία δηλαδή των πολλών και όχι των λίγων όπως σήμερα. Δρούμε ώστε να ενωθούν κάτω από ένα κοινό στόχο όσοι και όσες πλήττονται από τη σημερινή πολιτική της κυβέρνησης, από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πολιτική των μονοπωλίων, για να βρεθούν απέναντι στον κοινό αντίπαλο, σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, όλοι οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι επαγγελματοβιοτέχνες, έμποροι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι γυναίκες, η νεολαία των λαϊκών στρωμάτων. Με σημαίες και συνθήματα την ικανοποίηση των σύγχρονων πραγματικών αναγκών τους, που σήμερα δεν γίνονται πράξη γιατί πρέπει να ικανοποιούνται τα συμφέροντα μόνο μιας κούφτας ομίλων μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Το ΚΚΕ έχει επεξεργασμένο πρόγραμμα, έχει σχέδιο για να ζήσει ο λαός μας όπως πραγματικά του αξίζει. Ζωή δηλαδή με σύγχρονα δικαιώματα και καπιταλιστική ανάπτυξη την ίδια στιγμή, όπως μας λένε οι κυβερνώντες, είναι πράγματα δυστυχώς ασυμβίβαστα μεταξύ τους. Ασφάλεια για το μέλλον και συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους όπως συμβαίνει σήμερα δεν μπορούν επίσης να συμβιβαστούν. Οι καπιταλιστές, οι κυβερνήσεις τους, το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μπορούν να καφιώνται πως πέτυχαν πολλά για τα αφεντικά τους σε βάρος του ελληνικού λαού. Ένα πράγμα όμως δεν καταφέρανε. Να τσακίσουν τη διάθεση για αντίσταση, τη διάθεση για διεκδίκηση, την ίδια την προοπτική. Ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς, με τον λαό πραγματικό αφέντη στον τόπο του, να έχει την εξουσία να διαφεντεύει αυτό τον πλούτο που παράγει. Αυτό είναι που αύριο θα το βρουν πραγματικά μπροστά τους. Το ΚΚΕ γι' αυτό ακριβώς παλεύει. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να το βάλουν ποτέ στο χέρι.
όσο και αν τα πράγματα φαίνεται να μένουν στάσιμα. Η αλήθεια όμως αποτυπώνεται στο σύνθημά μας. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Σε καθημερινή βάση προετοιμαζόμαστε, δυναμώνουμε, έχουμε την ιστορική αισιοδοξία και την πίστη στις αρχές μας, στην κοσμοθεωρία μας, στο πρόγραμμά μας, στην ίδια τη δυναμική της ταξικής πάλης. Γιατί, όπως λέτε και εσείς εδώ στην Κρήτη, αγώνες με συνέπεια και πείρα ενός αιώνα για παρακαταθήκη του τα έχει ένα κόμμα. Το ΚΚΕ που στόχο έχει βάλει να οργανώσει το λαό στην ταξική την πάλη. Να απαλλαγεί οριστικά από την μπουρζουαζία και από τις εκμετάλλευσης τη βάρβαρη εξουσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Καλά να περάσουμε. Προχωράμε μπροστά.